Ο κίνδυνος για περαιτέρω ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με φόντο την απόλυτη ένταση στις σχέσεις Ιράν-Ισραήλ τέθηκαν επιτάπητο στην έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Επί του παρόντος, η Λευκοσία παρακολουθεί ευχόμενη να μην γίνει μάρτυρας τραγικών γεγονότων με επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους στη Λευκοσία, όπως συνέβη στο παρελθόν. Υπάρχει προβληματισμός για ενδεχόμενα χτυπήματα ή απειλές για Ισραηλινούς στόχους και στην Κύπρο? Δεν έχουμε κάτι τέτοιο υπόψη μας. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε, εμείς το έχουμε πει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, δυστυχώς μετά την 7η Οκτωβρίου, και είναι αυτό το κάλεσμα που απευθύνουμε διεθνώς, ότι θα πρέπει να μην υπάρξει κλιμάκωση αυτής της κρίσης για την ευρύτερη περιοχή. Αναμφίβολα, αν η κρίση ενταθεί, αυτόματα επηρεάζονται και οι όποιες προϋποθέσεις για συνέχιση του εγχειρήματος της αμάλθειας. Εγχείρημα στο οποίο ο διεθνής παράγοντας συνεχίζει να επενδύει παρά τη δολοφονική επίθεση κατά στελεχών μη κυβερνητικής οργάνωσης που πάγωσε την όλη διαδικασία. Με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών του ΟΗΕ για το σχέδιο αμάλθεια. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Της ενημερωτικής συνάντησης θα ηγηθούν από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας η μόνιμη αντιπρόσωπος των ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, και από αμερικανικής πλευράς ο προσωπάρχης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το Λευκό Οίκο, Κέρτις Ριντ. Σημαντική προοπτική στη συνέχιση της προσπάθειας δίνει και η εξαγγελία για βοήθεια 15 εκατομμυρίων δολαρίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Λευκοσία ανησυχεί πως η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο ένα πρόβλημα με ήδη τεράστιες διαστάσεις, το μεταναστευτικό. Στη σύσκεψη του Συμβουλίου έγινε αξιολόγηση όλων των τελευταίων δεδομένων με την κυβέρνηση να διατηρεί τα μέτρα που λήφθηκαν σε εσωτερικό επίπεδο, όπως η γρήγορη αξιολόγηση των αιτήσεων. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση, είναι η αξιολόγηση των δεδομένων και είναι αυτή η παρουσίαση και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας από το κάθε αρμόδιο Υπουργείο των δεδομένων που έχουν ενώπιον τους. Στο μεταξύ, Κύπρος και Ελλάδα θα διεκδικήσουν από κοινού κονδύλια από το Ταμείο του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμφωνήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου και τον Έλληνα ομόλογό του Δημήτρη Κερίδη. Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.